παίξανε πολύ ευνοϊκά την πόρτα στην αρχή. Μάλιστα ο ένας δικαστικός επιμελητής ήταν πολύ ευγενικός. Δεν γίνανε συγκεκριμένοι στην αρχή, ποιος είναι και τι είναι, όταν ρώτησα. Ο ένας αστυνομικός μάλιστα χρησιμοποίησαν τη μέθοδο ο ένας ο άγριος, ο άλλος ο ήρεμος, και όταν άκουσα εγώ φωνές και αυτά ταράχτηκαν με τον επιμελητή. Γίνεται συγκεκριμένοι τι θέλετε ακριβώς, είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία παραβίασης της πόρτας. Ζήτησα ευλογία που λένε την άδεια να επικοινωνήσω με την μητέρα Μονή, η οποία δεν μου δόθηκε. Πρέπει να ανοίξει την πόρτα, πρέπει να ανοίξει την πόρτα. Μόλις αποχώρησα μέσα για να επικοινωνήσω, άνοιξαν την πόρτα. Μπήκανε μέσα, μου είπανε ακριβώς το τι θα ακολουθήσει. Πολύ ευγενικά τα παιδιά, μην μας φέρετε σε δύσκολη θέση πάτερ, το παιδιά είναι το σπίτι μας. Μάλιστα ένας αστυνομικός προσπάθησε να μου κάνει και κατήγηση τι είναι καλογερική και πώς πρέπει να είναι γέροντες. Έκανε αυτό το λάθος. Τώρα στο όνομα του Κύριου Μόνου Ιησού Χριστού, στο όνομα της αγάπης, είναι παράνομο αυτό που γίνεται όλο. Το κονάκι για την ομιλία σφιγμένου, για τους ανθρώπους που εξυπηρετεί, τι σημαίνει, εμείς το σπίτι αυτό το είχαμε για να έρχονται οποιοδήποτε πατέρες ασθενείς από το μοναστήρι να γυροκομούνται, λέμε εμείς, να μπορέσουν να πληθούν, να επισκεφτούν τα κάστρα των νοσοκομείων για την οποιαδήποτε περίπτωση. Μετά ερχόμαστε στο σπίτι αυτό, καθόμαστε, τρώμε, πίνουμε ή έχουμε κάποια ιατρική περίθαλψη που επιβάλλει ο χώρος ότι είμαστε μακριά από το μοναστήρι. Αυτό λέγεται κονάκι στην αγιορείτικη γλώσσα. Στην προκειμένη περίπτωση τώρα πλέον δεν υπάρχει αυτό ο χώρο. Αυτό ο χώρο δεν υπάρχει. Εγώ φιλοξενούμουν εκεί πέρα, επειδή έχω κάνει πρόσφατα εγχείρηση, για να επισκέπτομαι τον γιατρό και να πηγαίνω έρχομαι. Και έτυχε σε μένα να γίνει πρόβλημα. Υπάρχει δικαστική απόφαση αυτή, η οποία είναι εντελώς παράνομη. Είναι δυνατόν να είναι παράνομη. Είναι δυνατόν να είναι παράνομη. Κοιτάξτε να δείτε. Μην πεποίθατε πάρχοντα επί ίσου ανθρώπων ίσου και στη σωτηρία. Δηλαδή, αποφασίσανε με παρανομαστή τον Πατριάρχη ότι εμείς επειδή δεν το μνημονεύουμε, διότι κυρίει τη αίρεση, κυρίει την κεφαλή, δηλαδή συναγελάζεται πλέον με όλες τις θρησκείες, έχει πέσει από το αξίωμά του ενώπιον των Αγίων Πατέρων, του θεσμού της Εκκλησίας. Μας διατάζουν οι Άγιοι Πατέρες, όταν γίνεται αυτό, εμείς σε ένδειξη αγάπης, τον κόβουμε το μνημόσυνο. Πού και ξεστήσει. Μη μας ευλογάς. Δεν θέλουμε την ευχή σου. Δεν έχει επικυρότητα η ευχή σου. Εγκυρότητα. Μέχρι να σοφρονιστεί, υποτίθεται. Πράγμα που ο συγκεκριμένος και οι δύο προκατόχοι του είναι στη νέα τάξη πραγμάτων της Εκκλησίας, ένα μέρος όλου του κλάδου της νέας τάξης πραγμάτων, έτσι, και θέλουν να έχουν διαβρώσει πλέον την Εκκλησία. Ετοιμάζεται ο Οικουμενισμός, μια παγκόσμια κυβέρνηση, μια παγκόσμια κυβέρνηση της Εκκλησίας. Και επειδή εμείς απλά λέμε δεν σας επιτρέπεται και δεν τον μνημονεύουμε, πρέπει να φύγουμε για το Άγιο Όρος, γιατί το Άγιο Όρος προετοιμάζεται για κάτι πάρα πολύ άσχημο. Δεν θα πλέον λέγεται Άγιο Όρος, ούτε θα εκπροσωπεί την Ορθοδοξία. Πάτερ, όσον αφορά το κονάκι, η νέα αδελφότητα έχουμε πληροφορήσει ότι θα κατηθεί από σήμερα κιόλας. Η νέα αδελφότητα προσπάθησε, το λέω δημοσίως, με προσωπική security, με παιδιά αθλητές, κοινούς, ας πούμε, μπράβους, θα το πω έτσι, τα οποία ήρθαμε σε επαφή και τα παιδιά μάθανε το ιστορικό της Μονής και κάνανε πίσω. Μισθωμένοι, πληρωμένοι. Υπάρχουν ονόματα και τα πάντα. Από την ειδική ομάδα αυτήν, μαζί με τον προϊστάμενο και αντιπρόσωπο της Λαύρας, τον περιβόητο Νικόδημο, έτσι, με τον κύριο Καραγιανακίδη, τον νομικό εκπρόσωπο της Μονής, και τους δικαστικούς επιμελητές που είναι οικείοι προς το κελί τους, να γίνει εκένωση στις καριές που αποφασίστηκαν τη Μολότοφ. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Μόλις τώρα τελειώσαμε εδώ, επειδή εδώ είναι το καθεστώς μοναστηριακό, θα πέσει και η πρώτη επιδότηση Ευρωπαϊκό Κονδύλιο. Οι άνθρωποι θα πάρουν χρήματα. Όλα γίνονται για τα χρήματα. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει πίστη, δεν υπάρχει εκκλησία, δεν υπάρχει Χριστός. Λυπάμαι που το λέω. Σας απαγγέλνει κάτι τέτοιο κατηγορία? Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα εδώ πέρα, όσο μένω, γίνομαι ήρωας. Διότι όσο θα μείνω εδώ, ο κόσμος αρχίζει και λέει: γιατί είναι αυτός εδώ, ποιος είναι ο λόγος που είμαι εγώ εδώ. Και αυτά που φοράμε ξένα. Αν είναι Παρασκευή. Καταλαβαίνετε. Ποιος είναι ο λόγος που είμαστε εδώ. Κάτι εκπροσωπούν αυτοί. Για να ακούσουμε. Ο περαστικός, ο περίεργος. Εδώ που το θέατρο κάνει ο άλλος, εδώ είναι ένα νόμισμα. Τι εκπροσωπεί αυτός ο πάτερ. Και εκεί αρχίζει η θρησκευτική συνείδηση του λαού, γιατί ο Έλληνας είναι πιστός, απλώς τον έχουν ναρκώσει, και αρχίζει να ξεσηκώνει. Άμα μείνω εδώ, θέλω να με διώξουν άλλο ώρα. Το σπίτι το πήρανε. Αυτά. Να είστε καλά. Να είστε ευλογημένοι.
Καλημέρα σας.